Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι. Καλό καρναβάλι και καλές εκλογές όπως το λέτε και εσείς παράλληλα. Δεν θέλω να... Εδώ μάλλον καρναβαλικά θα χορέψει πάτρα από ό,τι φαίνεται. Έτσι φαίνεται και δεν θέλω να το συνδυάσω γιατί η πολιτική είναι μια σπουδαία υπόθεση για να την υποβιβάσει κανείς, αλλά επειδή οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα υποβιβάζουν την πολιτική με ήττα, τους καρναβαλοποιούμε για να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, τι θα δούμε στην πλατεία Γεωργίου, τι θα γευτούμε, τι θα ακούσουμε κύριε Χρυσοβιτσιάνε? Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με καρναβαλικές εκδηλώσεις απευθυνόμενοι σε παιδιά από τα τμήματα του, τα παιδικά του Δήμου, ναι, τα χορευτικά. Εννοείται θα γίνει καθορισμένη τελετή παράδοσης του Λαβάρου με σοκολατοδίτρες το πρωί και το απόγευμα θα πάμε σε εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν από τις 7 η ώρα με τις σχολές χορού, το τελετουργικό της έναρξης και μια μεγάλη συναυλία με πατρινούς καλλιτέχνες. Συναυλία με πατρινούς καλλιτέχνες σε λαϊκό πρόγραμμα, καρναβαλικό πνεύμα. Καρναβαλικό πνεύμα περισσότερο. Ναι. Έτσι, με τραγούδια, αν θέλετε, χορευτικά. Μαθαίνουμε ότι δεν θα ρίξετε πυροτεχνήματα και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη υπό την έννοια ότι σε αυτήν εδώ την πόλη τα προηγούμενα χρόνια ένα πυροτέχνημα ήσαν όλα. Δηλαδή, ρίχναμε πυροτεχνήματα για ψήλου πίδημα που λέει ο λόγος. Θα κάνουμε κάποια πραγματάκια αντί αυτού που θα μπορέσουν, αυτά θα τα φυλάξουμε λίγο για έκπληξη, θα μου το επιτρέψετε. Που ας πούμε σε αντικατάσταση και με τη φιλοσοφία την οποία βάζετε, αλλά και λόγω ας πούμε των δύσκολων καιρών που βιώνει και ο κόσμος. Εμείς δηλαδή σε αντιστοιχεία με αυτό... Είναι ακριβά τα πυροτεχνήματα, είναι πολύ ακριβά τα πυροτεχνήματα. Εξαρτάται τι θα βάλεις. Mm-hmm. Άμα θες να ρίξεις 10 ώρες είναι ακριβά. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μας δίνετε το περίγραμμα γιατί το κρατάτε μυστικό για να υπάρχει. Το περίγραμμα, και... τι άλλο θέλετε από το περίγραμμα? Θέλω να πω, επί της ουσίας, ας πούμε, τι θα αντικαταστήσει τα πυροτεχνήματα? Θα είναι κάποιο έβριμα καινούριο, υποθέτω. Καινούριο, εντάξει, ίσως και λίγο παλιότερο, να το έχουν ξαναεφαρμόσει. Αλλά αφήστε το να το δούμε στην Μάλιστα. πλατεία αυτή. Λοιπόν, γιατί υπήρχε μια σκέψη να βάλετε κανόνια και να ρίχνετε κομφέτι, για παράδειγμα. Με κανόνια. Μια εύκολη, καλή λύση. Λέω εγώ τώρα, κύριε Χρυσοβιτσιάνε, δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τον Τελάλη. Το Σάββατο το πρωί θα βγει ο Τελάλης, έτσι δεν είναι? Πρωί-πρωί να ανακοινώσει ότι γίνονται οι εκδηλώσεις. Τώρα πάμε στο πιο σημαντικό, στο οικονομικό ζήτημα. Έχετε εξασφαλίσει κάποια χρήματα? Ξέρω βεβαίως ότι είστε δημοτική αρχή και το ξέρουμε όλοι. Λίγων μηνών δεν προκάματε επί της ουσίας να οργανώσετε πατρινό καρναβάλι. Υποθέτω ότι βρήκατε και μερικά πράγματα και πάνω σε αυτά βαδίζετε. Τα οικονομικά του καρναβάλιου πώς είναι, κύριε Χρυσοβιτσιάνε? Νομίζω ότι δεν είναι τωρινό η συζήτηση, είναι από παλιότερα που έρχεται. Ναι. Υπάρχει σοβαρό θέμα και πρόβλημα. Τα έχω πει ξανά, αν θέλετε, στον αέρα αυτά. Έχω βγάλει και ένα άρθρο στα έντυπα, τέλος πάντων. Ναι. Ότι υπάρχει πρόβλημα και με χρέη παλιά στον οργανισμό, χρέη τα οποία βέβαια δεν προκύπτουν από τον ίδιο τον οργανισμό του καρναβαλιού, αλλά και από συγχωνεύσεις που γίνανε Μάλιστα. με τον Καλλικράτη από άλλες πολιτιστικές οργανισμού του Δήμου Μεσάντητας, για παράδειγμα, ναι, ή του Ρίου. Και είναι ένα χρέος το οποίο δυστυχώς το κουβαλάει ο οργανισμός και θα πρέπει να το διαχειριστούμε. Άρα λοιπόν έχετε να ξεπληρώσετε και τα χρέη των πρώην καποδιστριακών δήμων, αλλά και αυτά που έχει δημιουργήσει το ίδιο καρναβάλι και το ίδιο το καρναβάλι. Και υποθέτω ότι είναι περισσότερο προς προμηθευτές αυτά τα χρήματα, αλλά σας χρωστάνε κιόλας. Χρωστάνε και τηλεοπτικά δικαιώματα ακόμα, τα οποία δεν έχουν δοθεί, επί σειρά ετών δεν δίδονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο, να πω την αλήθεια, από εσάς το πληροφορούμε. Η ΕΡΤ δεν έχει ξεπληρώσει, η ΠΑΛΕ ποτέ δηλαδή, ΕΡΤ, δεν έχει αποπληρώσει. Για να δούμε τώρα που καταργήθηκε, αν υπάρχει δυνατότητα. Αλλά ξεχασμένα τώρα αυτά τα χρήματα. Ο προϋπολογισμός δηλαδή φτάνει 1 εκατομμύριο ευρώ, κύριε Χρυσοβιτσιάνε? Όχι, όχι, όχι. Εδώ και 3 χρόνια περίπου ο προϋπολογισμός των εκδηλώσεων, ο εγκεγκριμένος από το Δήμο δηλαδή, ναι, ναι, είναι περίπου 450.000. Σε αυτό το ποσό προστίθεται και ένα κομμάτι των χορηγιών. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε οικονομία για να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε και τα παλιότερα χρέη μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον να καθαρίσει. Δηλαδή το 1 εκατομμύριο ευρώ που είπατε είναι εποχών άλλων. Πολύ παχιών αγελάδων, να το πω έτσι.
Μάλιστα, καταλαβαίνουμε, ναι. 500 περίπου χιλιάδες. Δεν υπήρχε ούτε πέρσι δηλαδή, ούτε πρόπερσι. Είναι γεγονός και αυτό, γι' αυτό το ανέφερα το 1 εκατομμύριο, γιατί ήταν ο παλιός προϋπολογισμός, όταν οι Αγελάδες ήταν πιο παχές βέβαια. Αλλά και με λίγα χρήματα μπορεί να κάνει κανείς εντυπωσιακά πράγματα, ενώ με τα πολλά δεν είχαμε δει ούτε εντυπωσιακά ούτε ποιοτικά ζητήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το πατρινό καρναβάλι ξεκινά. Αν θέλετε, θα σας πω μια κουβέντα. Επειδή εδώ ο λαός της Πάτρας έχει μια αντικειμενικά όρεξη για το καρναβάλι και το αγαπάει και το λατρεύει. Έτσι, και πράγμα, πιστέψτε με ότι 4 μήνες που είμαι σε αυτή τη θέση, το έχω βιώσει. Γιατί δεν ήμουν καρναβαλιστής, τέλος πάντων δεν εμπλεκόμουν με άμεσο τρόπο σε αυτό που λέμε πατρινό καρναβάλι. Μπορεί, εμείς θέλουμε αυτό το κομμάτι περισσότερο να προωθήσουμε, να μπει δηλαδή η ίδια αυτή η παράμετρος προκειμένου να ανεβάσει το πατρινό καρναβάλι. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία αν θα ρίξεις, πώς να το πω, 10 τόνους βεγγαλικά ή όχι, για να περάσει κάποιος καλά ή αν θέλετε και να αναδειχθεί και το καρναβάλι. Το καρναβάλι αναδεικνύεται την γενέση του και εμείς σαν δημοτική αρχή και σαν οργανισμός, σαν πολιτική προϊστάμενη του οργανισμού για να είμαστε, στο μυαλό μας έχουμε αυτό εκ τη γενέση του, πόσο πατρινό καρναβάλι θα μπορέσει να έχει την έκδη που ούτως ή άλλως την έχει, αλλά τέλος πάντων και να την μεγαλώσει και να την αυξήσει. Μάλιστα, είπατε προηγουμένως και το έχω σημειώσει αυτό, ότι θα δοθεί συναυλία από πατρινούς καλλιτέχνες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό τα τελευταία χρόνια, γιατί προτιμούσαμε Αθηναίους καλλιτέχνες από 150.000 ευρώ το μαντί μέχρι 250.000 ευρώ. Κύριε Χρυσοβιτσιάνε. Άρα αυτά τα νούμερα που μου λέτε, όπως καταλαβαίνετε, άμα μου τα έλεγε κάποιος σήμερα, εγώ θα πέφτει να πάω το κεφαλικό. Γιατί αυτό είναι ο μισός προϋπολογισμός των εκδηλώσεών μας. Ακριβώς με μια διαφορά, και αναρωτιόμαστε ακόμα, αυτά τα 250 χιλιάρικα που πήρε κάποτε ένας καλλιτέχνης για να τραγουδήσει στην πλατεία Γεωργίου, αν πήγαν όλα στην τσέπη του, εάν μοιράστηκαν, ξέρω εγώ, αναλογικά θα έλεγε κανείς. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Θα μείνω στις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχετε εσείς. Εντάξει, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, γεια σας.